Θυμάστε ότι πριν από ένα μήνα ο διδάκτορας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης, ο κύριος Λύκος, είχε μιλήσει και για τις σπάνιες γεές και για την επισιτιστική, η οποία επισιτιστική είναι κυρίως το λεγόμενο αναπτυσσόμενο κόσμο, αλλά δεν αφήνει έξω από το κάδρο και τον αναπτυγμένο κόσμο, με αυτά που γίνονται στάρια, κριθάρια, ζωοτροφές, αμμονίες. Το έλα να δεις. Οπότε είπα σήμερα να το ανοίξουμε λίγο αυτό το κάδρο, γιατί είναι οι άλλες παράλληλες συνέπειες, πέρα από τη ραγδαία ανθρωπιστική επιδείνωση στην Ουκρανία με τα δράματα τα καθημερινά. Κύριε Λύκο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Εγώ θέλω σε αυτό που επειδή σας ακούω από νωρίς, εγώ θέλω απλά να τονίσω τι είπε, τι έχει γράψει μάλλον ο οίκος αξιολόγησης Wood. Για να σου πω έτσι πολύ απλά. Ξέρετε ποια είναι η πρόβλεψή του για την Ελλάδα? Ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να φτάσει στο 14,7%. Αν δεν είχε εισέλθει, αν δεν υπήρχε εισβολή της Ρωσίας, ο πληθωρισμός θα έφτανε στο 8,4%. Επίσης για την Ελλάδα η Wood υπολογίζει πως το ενεργειακό κόστος θα ανέλθει φέτος στο 11,9% του ΑΕΠ. Καταλαβαίνετε για την νούμερα μιλάμε, από μόλις 3% το 20 και 4,5% το 19 και 5,5% το 18. Δηλαδή μιλάμε για ενεργειακό μεσαίωνα. Μιας και το ανοίξατε... Επαναλαμβάνω, ενεργειακός μεσαίωνας. Μόνο οι εισαγωγές ενέργειας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Νίκο Γουντ, θα κοστίσουν 14,3 δις δολάρια από 3,5 δις δολάρια το 20. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για ενεργειακό μεσαίωνα. Κύριε Λύκο, μια και επισητιστικό φυσικά, γιατί καταλαβαίνετε, ναι, αν δεν έχεις ενέργεια δεν έχεις τίποτα. Εγώ βεβαίως πρέπει να πω στους ακροατές ότι μια ξαφνική υποχρέωση του κύριου Λύκου μας τον στέρει στην Παρασκευή, γιατί γι' αυτά θα συζητούσαμε. Στις αντιθέσεις όμως θα δράξουμε τώρα την ευκαιρία και μιας και αναφερθήκατε στον ενεργειακό μεσαίωνα, θέλω να μου πείτε, θεωρείτε ότι κάπου εδώ αλλάζουν όλα τα πεδία που γνωρίζαμε στη συζήτηση περί ενεργειακής ουδετερότητας και τα λοιπά στην Ευρώπη? Εγώ πιστεύω, κύριε Σακίνη, και σας το λέω γιατί ξέρετε πολλές φορές και είμαι πολύ χαρούμενος που μου δίνετε την ευκαιρία συχνά πυκνά να συζητάμε μαζί, πάντα χαίρομαι την κουβέντα μαζί σας. Εγώ πιστεύω ότι πάμε για ένα great reset, αλλά από την άλλη πλευρά. Καμία σχέση με αυτά τα βιβλία που βγάζανε και τα λοιπά. Δηλαδή πάμε, σύμφωνα με τον Bloomberg πάντα, πάμε για μια νέα οικονομία όπου από εκεί που είχαμε υποεπένδυση σε ορυκτά καύσιμα, θα μπούμε σε μια υπερεπένδυση σε ορυκτά καύσιμα. Και η παλιά οικονομία, αυτή που ξέραμε, θα λιμοκτονήσει. Κατά την άποψή μου δηλαδή, και σας μιλάω ως περιβαλλοντολόγος, το Green Deal πρέπει να το ξεχάσουμε. Τους στόχους του 30 και του 50 δεν μπορούμε να τους πιάσουμε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή, όταν όλες οι χώρες εξοπλίζονται, που για να γίνουν εξοπλισμοί, να γίνουν οι εξορίξεις, χρειαζόμαστε ορυκτά καύσιμα. Αυτό δεν το λένε. Μισό λεπτό. Αυτό δεν το λένε. Χαίρομαι. Επιτέλους το είπε ένας άνθρωπος. Αυτό δεν το λένε. Δηλαδή όλα βαφτίζονται οικολογικά, αλλά οι επανεξοπλισμοί που ως αναγκαιότητα προκύπτει από αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη, δεν ξέρω αν ήταν αναγκαιότητα, αλλά έτσι εμφανίζεται, προϋποθέτει αύξηση των εξκαφών, θα το πω απλώς. Ακριβώς. Των ορυκτών. Πώς θα γίνουν οι εξκαφές, με ανεμογεννήτριες ή με φωτοβολταϊκά? Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Πέρα του ότι θα δείτε ότι οι τράπεζες σιγά σιγά θα αρχίσουν να χρηματοδοτούν την εξέβρεση νέων αποθεμάτων φυσικού αερίου και φυσικά πετρελαίου. Οπότε εδώ κατά τη γνώμη σας και με βάση αυτό που περιγράψατε για την Ελλάδα, ενεργειακό μεσαίωνα, θεωρείτε ότι ήρθε η ώρα για μια ανοιχτή συζήτηση αναπροσαρμογής της στρατηγικής και μια συζήτηση από όλο το πολιτικό φάσμα? Ακριβώς. Από πότε μιλάγαμε για την χρησιμοποίηση του λιγνίτη? Δεν είναι δυνατόν εσύ να έχεις φυσικό δικό σου απόθεμα και εσύ να τον βάζεις στην άκρη, όταν η ίδια η Γερμανία, η ίδια η Κίνα ανοίγει κάθε μήνα καινούργια λιγνητικά εργοστάσια. Πρέπει απλά να μπει σε νέες τεχνολογίες. Το MIT έχει δώσει ήδη μια τέτοια μελέτη. Ή γιατί δεν μιλάει κανείς για το λιγνιταέριο, να σου το πω και έτσι. Το οποίο λιγνιταέριο ήταν από την εποχή του Χίτλερ που το είχε σκεφτεί για να κινούνται τα Panzers. Αυτό λοιπόν πρέπει να το βάλουμε όλο. Ή να δούμε, μπορεί να γίνει πυρηνικό εργοστάσιο στην Ελλάδα που έχει γύρω στο 95% απόδοση. Αυτή τη στιγμή γιατί η Γαλλία συγκρατείται εκεί που συγκρατείται σε ό,τι αφορά το ενεργειακό της μείγμα?
Γιατί το 75% είναι πυρηνική ενέργεια από την ενέργεια που καταναλώνει. Και μάλιστα είναι και κρατική. Κρατήστε το αυτό. Είναι και κρατική. Δεν την έχει δώσει οι ιδιώτες, όπως έχουμε κάνει εμείς εδώ. Γιατί σε λίγο καιρό φοβάμαι ότι θα παρακαλάμε να πάρουμε φυσικό αέριο από την Τουρκία. Γιατί για εκεί πάει ο East Med να γίνει. Από την κάτω, από την Κύπρο και μετά Ελλάδα κτλ. Και εν συνεχεία από την Ανατολική Ευρώπη. Και άρα, αν εμείς παρακαλάμε για να πάρουμε ενέργεια από την Τουρκία, τι διαπραγμάτευση, τι διαπραγματευτικό χαρτί θα έχουμε, αφού θα είμαστε εξαρτώμενοι. Είναι ό,τι κάνουν οι Ευρωπαίοι με τη Ρωσία σήμερα, να σου το πω και έτσι. Και πολύ περισσότερο όταν δεν συζητάμε καν για το δικό μας φυσικό υποθαλάσσιο πλούτο. Καλά, αυτό, φυσικό αυτό, αέριο. Αυτό, εγώ δεν τα αφήνω αυτό. Δεν τα αφήνω, κύριε Λύκο. Κύριε Σακίνο, θα φτάσει 700 δις το χρέος της Ελλάδας. Γιατί για εκεί πάμε, είμαστε ήδη στο 400 δις, αν δεν κάνω λάθος. Τότε θα μας πούνε, ελάτε, καθίστε κάτω. Φέρτε τι θέλετε, το 1/3. Ωραία, αυτό είναι το χρέος σας. Πάρτε το, το σβήνουμε, φύγετε. Εκεί θα πάει όλη η ιστορία. Γιατί τώρα ήδη βλέπετε ότι αρχίζουν και ψάχνουν καινούργια αποθέματα. Άλλωστε, γιατί ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή εξελίσσεται σε μεγάλος παίκτης και πρωταγωνιστής. Βλέπετε, στην Ατάλεια έγινε η συνάντηση. Αντί να πάνε στην ουδέτερη Ελβετία, πήγανε στην Ατάλεια. Στην Ατάλεια πήγε και έγινε η συνάντηση. Με ρωτάει εδώ ο πολλής κόσμος. Ο Λιγνίτης μπήκε ένα τετραήμερο στο σύστημα, στο μείγμα το ενεργειακό, και έπεσε το ρεύμα. Και έπεσε το ρεύμα. Παρ' όλα αυτά είχε πολύ υψηλή τιμή. Θεωρείτε ότι κάποιοι κερδοσκόπησαν? Μπορεί και πάλι να κερδοσκοπούν, αλλά φανταστείτε όμως ότι το Λιγνίτης δεν είναι ένα πράγμα το οποίο το βάζει στην άλλη μέρα και αρχίζει και δουλεύει. Έχουν απολυθεί εργαζόμενοι, έχουν κλείσει μονάδες. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι σαν ένα αυτοκίνητο το οποίο έχεις να το χρησιμοποιήσεις πάρα πολύ καιρό. Δεν πρέπει να το θερμάνεις στην αρχή, προκειμένου αυτό να αρχίσει, δηλαδή να πέσουν κάποιες στροφές και να αρχίσει να το κινείς. Είναι το ίδιο πράγμα. Δεν μπορούμε από τη μία μέρα στην άλλη να το χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή όταν φτάσαμε στο Λιγνίτη να τον έχουμε αφήσει στο 6% από εκεί που ήταν 30-33% σε ό,τι αφορά το ενεργειακό μας μείγμα, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά κυρίως δεν υπάρχει στρατηγική, κύριε Σακίνη. Εδώ δεν είναι ανοίγω κλείνω. Πώς να σας το πω, δεν υπάρχει στρατηγική. Δηλαδή, όπως υπάρχουν αυτά, όπως αυτή τη στιγμή εξελίσσεται η τιμή του φυσικού αερίου και υπόψη ότι μιλάνε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χωρίς ελάχιστο φορτίο βάσης που προέρχεται από, από τα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή φυσικό αέριο που εισάγουμε, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δηλαδή, πού θα πάμε, σε blackouts? Μάλιστα. Εγώ επαναφέρω, φυσικό αέριο νότια της Κρήτης, καμία κουβέντα. Θα επιμένω, κύριε Λύκο. Εσείς λέτε, θα γίνει η κουβέντα όταν θα θέλουν να το πατσίσουν με ένα δυσθεώρητο χρέος και να το πάρουν. Μάλιστα. 700 δις όταν θα φτάσουμε, τότε θα ξεκινήσει η κουβέντα. Και ο μεγάλος κερδισμένος, πέρα από τις εταιρείες, θυμηθείτε το, θα είναι η Τουρκία. Εμείς θα φτάσουμε, δηλαδή τώρα βλέπετε τι γίνεται με το Ισραήλ. Βλέπετε πώς παίζει το Ισραήλ. Το Ισραήλ, δηλαδή ο πρωθυπουργός ο Μπένετ πήγε στην Τουρκία, στη Ρωσία. Ποιο το Ισραήλ τώρα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κι όμως προκειμένου να προστατευτεί στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια και σας μιλάω γιατί έχω άμεση σχέση και συνομιλώ με το Ισραήλ, αλλά όχι όπλα. Όχι όπλα. Γιατί και συνορεύει με τη Συρία και φοβάται το Ιράν φυσικά. Αφήστε που σε λίγο καιρό οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μιλάνε με το Ιράν για τα πετρέλαια. Εκεί να δείτε τι θα γίνει. Τώρα, το ενεργειακό είναι μία παράμετρος. Μέσα σε αυτή την παράμετρο, γιατί το είχαμε συζητήσει πριν 1,5 μήνα, που είχατε πει θα δείτε τι έχει να γίνει με τις σπάνιες γεές. Τι παρατηρούμε για τις σπάνιες γεές σε αυτή την κρίση? Είμαστε στη 19η ημέρα στο πεδίο των μαχών και ουσιαστικά σε ένα μήνα ευρύτερων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών αναταράξεων. Τι γίνεται με σπάνιες γεές? Κοιτάξτε, εγώ σας το έχω πει αυτό στην εκπομπή σας, ότι η Κίνα μας οδήγησε σε ένα παιχνίδι τα προηγούμενα 10-15 χρόνια, όπως ήταν, αν θέλετε, η Αμερική τη δεκαετία του 60 και του 70. Δηλαδή, τη δεκαετία του 60 και του 70 η Αμερική είχε δικά της αποθέματα πετρελαίου. Τι έκανε όμως, πήγαινε και καταλάβανε χώρες προκειμένου να έχει κι άλλα. Αυτό έχει κάνει η Κίνα αυτή τη στιγμή. Μιαμάρ, Κονγκό, θα δείτε τώρα και με την Ταϊβάν τι θα γίνει με την Κίνα παράλληλα. Είναι ένα άλλο θέμα εκεί πέρα. Όλα τα τσιπάκια των αυτοκινήτων από εκεί θα προμηθεύονται. Λοιπόν, οπότε τι θα κάνει? Σε έχει βάλει δηλαδή σε ένα φαύλο κύκλο, σου έχει δημιουργήσει μια τεχνολογία, σου έχει δημιουργήσει μια κατανάλωση. Εμείς οι Ευρωπαίοι και ο δυτικός κόσμος μπήκαμε στα commodities, δηλαδή σου λέει αφού βγάζουμε χρήματα, μια χαρά είναι. Ο άλλος όμως είχε γεωστρατηγικό στόχο από πριν. Ότι εγώ θα σε κάνω υπόδουλο σε 10-15 χρόνια. Γιατί εγώ ελέγχω όλα τα
βασικά υλικά που εσύ θέλεις για να αναπτύξεις αυτή τη βιομηχανία σου προκειμένου να καταναλώσεις. Δηλαδή, ακούω τώρα μερικές φορές λέει κλείσανε το TikTok, κλείσει η Ρωσία. Πού τώρα, σε ένα διδακτορικό, σε ένα στρατιωτικό αστυνομοκρατούμενο κράτος, να σου το πω και έτσι, όπου δεν ενδιαφέρεται και πάρα πολύ ο πολίτης. Φαντάζεσαι όμως τον Ευρωπαίο να μην μπορεί να αγοράσει 3 κινητά το χρόνο. Πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα. Το καταλαβαίνετε, δεν είναι το ίδιο. Γιατί εμάς μας έχουν μάθει να καταναλώνουμε συνέχεια. Να καταναλώνουμε, άρα να υπάρχουμε. Καταναλώνω, άρα υπάρχω. Πριν μας πείτε μερικά πράγματα πιο ειδικά για τις σπάνιες γεύσεις, θέλω να μου πείτε, διότι δεν είναι τυχαίο. Στην Ουκρανία, επ' αφορμή των πολεμικών επιχειρήσεων, έκλεισαν οι δύο κορυφαίοι προμηθευτές νέων της Ουκρανίας. Και δεν είναι τυχαίο, είναι περίπου το 45-54% της παγκόσμιας προσφοράς νέων που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ημιαγωγών και που προέρχεται από δύο κατά βάση ουκρανικές εταιρείες που έκλεισαν. Είναι λίγο αυτό? Όχι, ασφαλώς δεν είναι λίγο. Ας πω ένα άλλο πράγμα. Μιλάγαμε τις προάλλες για τη Λάρκο. Τι παράγει Λάρκο, είναι κύριο. Ανάμεσα στις 5 μεγαλύτερες βιομηχανίες με καθετοποιημένη παραγωγή στον κόσμο. Mm-hmm. Και εμείς την πουλάμε πριν παρά υποπτώχευση. Και το νικέλιο, είναι, γιατί το χρειάζονται? Που θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει και παραγωγή ανοξείδου του χάλιβα, αν το ανακατεύαμε με χρώμιο. Μα αυτό το χρειάζονται και τα εξοπλιστικά προγράμματα. Τα 100 δις, δηλαδή που θέλει να επενδύσει η Γερμανία, από ποια μεταλλεύματα και από ποιους ορυκτούς πόρους θα τα βρει? Πείτε μου εσείς. Το οποίο νικέλιο εδώ, βέβαια, πήγε... είναι και ένα έξυπνο παιχνίδι της Αμερικής, να ξέρετε. Θα μας το πείτε αυτό, μισό λεπτό. Το νικέλιο πρέπει να πήγε πάνω 200% αυτές τις μέρες. 250% έχει φτάσει 100.000 ευρώ ο τόνος. 250.000 δολάρια, με συγχωρείτε, ο τόνος. 250% απάνω το νικέλιο. Σε δύο μέρες. Γιατί είναι βασικό συστατικό για όλα αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα. Εδώ πλέον δεν μιλάμε για το νικέλιο, για τις μπαταρίες λιθίου. Ξέρετε, για τον Green Deal που λέμε. Εδώ μιλάμε ότι είναι απαραίτητο για να κατασκευαστούν πλοία, αεροπλάνα, κανόνια, τα πάντα. Καταλάβατε, εδώ μπαίνουμε στο πρωταρχικό, στην πρωταρχική μορφή χρήσης του. Όχι για τις μπαταρίες λιθίου. Γιατί φανταστείτε τώρα όλα αυτά τα αεροπλάνα, όλα αυτά τα υποβρύχια και τα λοιπά που θα αναπτυχθούν, υποτίθεται στα πλαίσια του νέου Iron Curtain του σιδηρού παραπετάσματος που επανέρχεται, να κινούνταν με φωτοβολταϊκά. Το καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή. Απλά έχει η ευρωπαϊκή πολιτική έχει αποτύχει. Γιατί δεν προέβλεψε αυτό που θα ερχόταν. Και υπόψη ότι ο μεγάλος κερδισμένος δεν είναι, πέρα από την Αμερική που προς το παρόν τη βλέπετε ότι επικυριαρχεί στην Ευρώπη και μειώνεται ο ρόλος της Γερμανίας, ο μεγάλος κερδισμένος, σας το λέω και το πιστεύω ακράδαντα, θα είναι η Κίνα. Θα είναι η Κίνα. Γιατί η Κίνα τι έχει κάνει? Έχει ελέγξει όλες τις κάνουλες σταδιακά την τελευταία 15ετία, τις κάνουλες παροχής μεταλλευμάτων, ορυκτών πόρων, υλών μπαταρίας και φυσικά σπάνιων γεών. Η Αμερική, με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, προχωρά στο ζήτημα των σπάνιων γεών έχοντας αντιληφθεί τη στρατηγική του σημασία πλέον? Είναι αργά πλέον, ξέρετε. Γιατί η Κίνα όλα αυτά τα χρόνια, ξέρετε τι έχει κάνει? Έχει αναπτύξει περιβαλλοντικά κινήματα. Δηλαδή, αν εγώ, ας πούμε, ήθελα να βγάλω, για παράδειγμα, δυσπρόσιο, σπάνια γεία, ας πούμε, και πήγαινα να το κάνω αυτό στο Τέξας που είχαν ξεκινήσει, ή λίθιο, ας πούμε, για παράδειγμα, τα περιβαλλοντικά κόστη που έπρεπε να πληρώσω ήταν πάρα πολλά για την εξόρυξη. Ανέπτυξε λοιπόν ένα κίνημα η Κίνα, το οποίο έλεγε στο δυτικό κόσμο, ω προς Θεού, αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Αυτό είναι περιβαλλοντικά αντίκειται, για παράδειγμα, είναι κακό για τους ανθρώπους, για το περιβάλλον, για την υγεία κτλ. Η Κίνα όμως, μέσα εγχώρια, έκανε ό,τι ήθελε. Και δεν της μίλαγε και κανένας. Καταλάβατε, δεν πήρε καμία δέσμευση. Αυτό είναι το λάθος της Ευρώπης. Ότι έπαιζε με κομμόντια της, ενώ η Κίνα έπαιζε γεωστρατηγικά. Φανταστείτε τι θα γίνει με την Ταϊβάν τώρα, Δείτε ότι σε λίγο καιρό οι Αμερικανοί θα συνομιλούν με το Ιράν. Ήδη, όπως σας άκουσα, συνομιλούν με τον Μαδούρο. Ο Μαδούρο ξαφνικά από δικτάτορας έγινε αρρωγός της αμερικανικής οικονομίας. Αλήθεια, αυτός ο Γκουαϊδό, τι έγινε αλήθεια αυτός ο άνθρωπος? Έχω να τον ακούσω πολύ καιρό. Λέει,
Αχ, με αυτά που γίνονται από τους ισχυρούς στον πλανήτη, κύριε Λύκο, ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Λοιπόν, λέει εδώ η Μαριάνθη, η τιμή της μεγαβατόρας δεν καθορίζεται από την κάθε μονάδα χωριστά, σωστό, αλλά από την τιμή που κλείνει την πόρτα στην τελευταία μεγαβατόρα που δίνει στο σύστημα. Σωστό. Άρα μπορεί να αρχίζει από σχετικά χαμηλά με τις λιγνητικές μονάδες, υψηλότερα από την αναμενόμενη για πολλούς λόγους, αλλά κλείνει και πάλι με κάποια προσφορά από μονάδες φυσικού αερίου, εφόσον δεν καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων. Όλοι θα πληρωθούν με την τελευταία τιμή, γνωστή και ως οριακή τιμή του συστήματος. Παίζουμε με market model, χρηματιστήριο ενέργειας, άρα δεν μπορείτε να περιμένετε ότι θα πέσει η τιμή επειδή μπήκαν κάποιες λιγνητικές. Μαριάνθη, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Προφανώς και είναι σωστά όλα όσα περιγράφεις. Αλλά όταν από το 6 πας στο 10, via 15 και δεν πας στο 20, στο 30 και δίνεις την ανώτατη τιμή ως ΔΕΗ παρακαλώ που είναι δικιά σου, 600-620 ευρώ, καταλαβαίνεις ότι πας, το ανεβάζεις παραπάνω και με το λιγνίτι και δεν έχει σχέση με τους ρήπους. Ελάτε κύριε Λύκο. Κοιτάξτε, το θέμα εδώ είναι, μιλάμε για το οριακό κόστος και το οριακό όφελος, είναι κλασικά αυτά μοντέλα στα οικονομικά και κυρίως οικονομικά φυσικών πόρων. Λοιπόν, αυτό είναι ναι, μπορούμε να το κάνουμε, αλλά προσέξτε τώρα κάτι άλλο. Ότι εμείς, από τη στιγμή που μπήκαμε σε αυτό που λέμε το χρηματιστήριο αφενός των ρήπων και στο χρηματιστήριο ενέργειας, ναι, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό το πράγμα, γιατί κάποτε είχαμε τη ΔΕΗ. Η οποία τώρα ΔΕΗ παίζει με τους ίδιους όρους, τραβάει προς τα πάνω τις τιμές και η ΔΕΗ. Παίζει με αυτούς τους όρους. Ναι, γιατί προσέξτε και κάτι άλλο. Όλοι μιλάμε για καπιταλισμό. Αλλά ουσιαστικά δεν έχουμε καπιταλισμό. Έχουμε ολιγοπόλια. Δηλαδή είναι τέσσερις εταιρείες οι οποίες παίζουν μεταξύ τους. Άρα αυτές οι τέσσερις μπορούν να καθορίσουν τις τιμές. Και ειδικά από τη στιγμή που φεύγει η ΔΕΗ από τη μέση, γιατί κοιτάξτε το κράτος, τι είναι στις σύγχρονες κοινωνίες. Είναι ουσιαστικά ένας διαμεσολαβητής, ένας κανονιοποιός, να σου πω και εσύ, κανονικοποιεί μάλλον, ουσιαστικά τη διαφορά που υπάρχει, βέβαια πάντα προς τις ανώτερες τάξεις, μεταξύ των διαφόρων τάξεων. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει αυτός ο ρυθμιστικός παράγοντας που ήταν η ΔΕΗ. Τον έχουμε καταργήσει. Ρωτάει... Θα πω και κάτι άλλο κύριε Σαχίνη για να μιλάμε, γιατί θέλω να μιλάω έξω από τα δόντια. Ειλικρινά σας μιλάω. Ποιος είναι ο CEO αυτή τη στιγμή της ΔΕΗ? Ποιος είναι και πού ήταν πριν? Ξέρετε που δούλευε προηγουμένως? Όχι. Ήταν CEO στα Βαλκάνια σε ό,τι αφορά την ΕΝΕΛ. Με τι ασχολείται η ΕΝΕΛ? Ανεμογεννήτριες και τα λοιπά. Εγώ κατάγομαι με την Εύβοια. Έχει γεννήσει όλη την Εύβοια. Τώρα αρχίζουν και μπαίνουν άλλοι παίκτες. Γιατί μπήκε εκεί πέρα? Το ξέρετε ότι εμείς καταργήσαμε τις λιγνητικές μονάδες λίγο πριν πουληθεί η ΔΕΗ και πήραμε δάνειο 1,6 δις. Η ΔΕΗ, η κρατική ΔΕΗ, πήρε δάνειο με ρήπες ρήπων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Από πού τα πήρε? Τα πήρε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πήρε από την Goldman Sachs και από την HSBC. Που σημαίνει ότι από τη στιγμή που λειτουργούν οι λιγνητικές μονάδες, εμείς πληρώνουμε υπέρογκες ρήτρες. Πέναλτις. Λένε εδώ ακροατές, εκτός από το νικέλιο που με πολύ ενδιαφέρον μας το ξεδίπλωσε ο κύριος Λύκος, ποια άλλα τμήματα των σπάνιων γεών θεωρεί ότι εκτοξεύουν? Δεν είναι σπάνια γεία το νικέλιο. Όχι, για τις σπάνιες γεές ρωτάνε όμως. Οι σπάνιες γεές είναι 17 στον αριθμό. Ναι, ποιες έχουν εκτοξευθεί? Είναι κρίσιμες και έχουν επάρκεια. Είναι τα υλικά αυτά, δυσπρόσωπα κτλ. Είναι τα υλικά αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται σαν ανεμογεννήτριες, σε κινητά τηλέφωνα. Δηλαδή όλο αυτό που λέμε artificial intelligence, να σου το πω λίγο διαφορετικά, γιατί δεν έχει νόημα εδώ πέρα να μιλάμε με χημικούς τύπους. Όλο αυτό που λέμε artificial intelligence, δηλαδή τα big data companies και όλα αυτά που θέλουν να στήσουν, πέρα ότι είναι πάρα πολύ ενεργοβόρες, είναι όπως τα bitcoins, αν δείτε. Αυτοί που παίζουν με τα bitcoins, ξέρετε τι λογαριασμούς ρεύματος τους έρχεται στο σπίτι. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν, πέρα του λοιπόν ότι είναι πολύ ενεργοβόρα, τα βασικά υλικά για να στηθεί αυτό είναι σπάνιες γεές και ύλες μπαταρίας. Δηλαδή νικέλιο, κοβάλτιο, λίθιο. Αυτά για τα οποία παλεύουν όλα αυτά. Δηλαδή πώς θα στηθεί αυτό που λέμε η ψηφιακή μετάβαση. Ακούω μερικές φορές τη λέξη ψηφιακή μετάβαση και ειλικρινά σας μιλώ, γελάω. Γιατί το λέει η Δύση για ψηφιακή μετάβαση, όταν δεν έχει αποθέματα για να το αναπτύξει αυτό. Δηλαδή τα βασικά υλικά είναι κινέζικα. Αλλά τι θα κάνει? Θα υποδουλωθεί στην Κίνα. Και όταν ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο χρέος της Αμερικής ανήκει στους Κινέζους.
Απλά τι γίνεται, δεν υπάρχουν πια κράτη, κύριε Σαχίνη μου. Υπάρχουν μεγάλες εταιρείες που θέλουν, να σου πω έτσι πολύ λαϊκά, να οικονομήσουν. Ανεξάρτητα από ποιον και τι θα κάνουν. Mm. Εδώ τώρα όμως σας λέω και πάλι έρχεται το μεγάλο Great Reset. Θα δείτε δηλαδή ότι ακόμα και ο κανόνας ίσως λέει, ο Benson and Goods, δηλαδή σχέση με το χρυσό, πώς αποτιμά την οικονομία του κάθε κράτους, που νομίζω καταργήθηκε το 1957, μπορεί να επανέλθει. Γιατί πλέον μιλάμε για άλλη οργάνωση των κοινωνιών. Βλέπετε ότι τα ορυκτά καύσιμα αυτή τη στιγμή αρχίζουν και βγαίνουν στον αφρό. Από εκεί που όλοι λέγανε όχι, μακριά από τα ορυκτά καύσιμα, δεν τα θέλουμε. Θυμάστε τι έλεγε ο κύριος Δένδιας. Δεν θέλουμε εμείς τα αποθέματα στην Ανατολική, ας πούμε, Μεσόγειο, δηλαδή νοτιοανατολικά της Κρήτης. Όχι, θα βάζαμε πλατφόρμες με ανεμογεννήτριες. Αλλά κανείς δεν μιλάει τώρα για αυτό που στείνεται για τον EastMed, που πάει να περάσει τελικά από την Τουρκία προκειμένου εμείς να παίρνουμε φυσικό αέριο. Και σε αυτό μέσα έχει συμβιβαστεί και το Ισραήλ, να ξέρετε. Επιμένετε σε αυτό και το επαναφέρετε, καλά κάνετε. Κύριε Λίκο, ρωτάνε εδώ, άρα μιας και αναφερθήκατε και στις μπαταρίες και στα υλικά από σπάνιες γιές, ακόμη και το οδυνητικό της μελλοντικής αποθήκευσης ενέργειας σε μεγάλες μπαταρίες, μάλλον δεν μπορεί να αναπτυχθεί αφού κάποιος θα ελέγχει τις σπάνιες γιές. Ακριβώς. Καταρχήν, ξέρετε, οι μεγάλες μπαταρίες που θέλουμε να κάνουμε, είχε αναπτυχθεί μια θεωρία που θα το κάνανε στην Πάτρα και καλά κτλ. Καταναλώνουνε. Να το πάρουμε λίγο από την άλλη πλευρά για να μπορέσω να το αποφυλώσω και να το καταλάβουν οι ακροατές σας. Λοιπόν, οι μπαταρίες δεν έχουμε φτάσει σε βαθμό όπου να έχουμε πολύ μικρές μπαταρίες σε πολύ μικρό χώρο. Άρα οι μπαταρίες ουσιαστικά θα σου καταλαμβάνουν, εκτός από τα υλικά μπαταρίας, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ μεγάλες επιφάνειες. Μιλάμε για τεράστιες επιφάνειες. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να αποθηκεύσουμε ενέργεια για 1-2 μέρες. Δεν μπορούμε για 3 μήνες να αποθηκεύσουμε ενέργεια. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα. Και άρα, αν εσένα σου καταναλώσουν εντός εισαγωγικών μεγάλες επιφάνειες, εγώ έρχομαι και κάνω το εξής ερώτημα. Πού θα καλλιεργώ εγώ? Στη Λάρισα έχουν γεμίσει φωτοβολταϊκά. Φεύγουν οι αγρότες το γυρίζουν σε φωτοβολταϊκά, γιατί τους συμφέρει καλύτερα. Γιατί εμείς ποτέ δεν είχαμε μια αγροτική πολιτική ή πρωτογενούς τομέα. Εισάγαμε από παντού. Άρα εμείς τι θα κάνουμε? Και αυτό γίνεται παγκοσμίως. Γιατί ο Bill Gates αυτή τη στιγμή αγοράζει πάρα πολλές εκτάσεις γης. Και στην Τουρκία. Για δείτε το, για ποιο λόγο. Γιατί είναι ουσιαστικά αυτό που είχε πει ο Kissinger παλιότερα, ότι ελέγξετε την τροφή και θα ελέγξετε τον κόσμο. Λοιπόν, εκεί πάμε. Κύριε Λίκο, πριν πάω στα επισητιστικά, μου στέλνει εδώ μήνυμα ο Σιμεών, καλό τιμόνι Σιμεών, επαγγελματίας αυτοκινητιστής. Τα ηλεκτρονικά, λέει, νομίσματα απαιτούν μεγάλο ενεργειακό κόστος. Οι ενεργοβόρες πανάκριβες πλέον κάρτες γραφικών είναι δυσέβρετες, λέει. Σας το είπα πριν. Ναι. Σας το είπα πριν, δηλαδή πάμε σε ένα κόσμο όπου τι γίνεται, ωραία τον φτιάξαμε, ωραία τον φανταστήκαμε, ωραία τον σχεδιάσαμε, αλλά ξέρετε, η διαδρομή μέχρι να φτάσουμε εκεί απαιτεί κάποιες σημαντικές προϋποθέσεις. Και το θέμα είναι ότι αυτές τις προϋποθέσεις ποιος τις κατέχει. Δηλαδή λένε τώρα ότι κάνουμε οικονομικό πόλεμο στη Ρωσία. Να σας πω το άλλο πράγμα. Μα μέχρι να βγει ο οικονομικός πόλεμος με τη Ρωσία και να ουσιαστικά αυτό το πράγμα να το καταλάβουν οι πολίτες, ώστε να εναντιωθούν απέναντι στον Πούτιν, εμείς θα έχουμε πεινάσει. Ολοσχερός. Δεν θα έχουμε ενέργεια. Δεν θα έχουμε να ανάψουμε μια λάμπα. Καταλαβαίνετε, είναι ένας αγώνας δρόμου. Ποιος θα πέσει πρώτος. Ποιος θα καμφθεί πρώτος. Και υπόψη ότι η Ρωσία έχει μια μεγάλη αγορά που λέγεται Κίνα. Το καταλαβαίνετε. Με πολλά δισεκατομμύρια πληθυσμού. Εδώ η Ευρώπη τι θα κάνει? Σας το είπα και προηγουμένως. Όταν έχουμε μάθει ότι εμείς πρέπει να αλλάζουμε 3 κινητά, να έχουμε τον αϋπιονιστή, να έχουμε τους δύο υπολογιστές, να κάνουμε Zoom συνέχεια κτλ. Πώς θα γίνει αυτό? Η και TikTok, για παράδειγμα, και TikTok. Ποια ενέργεια. Και TikTok, μην το ξεχνάτε ότι. Το TikTok, βέβαια, εγώ έπαθα, ειλικρινά σας μιλάω, έμεινα έξαμβος. Έμεινα έξαμβος. Όταν μου είπανε, όταν έμαθα ότι έκλεισε το TikTok στη Ρωσία, τι να σας πω. Δηλαδή σε λίγο θα μας μιλήσουν και για το Tinder. Λοιπόν, για πάμε λιγάκι τώρα στα επισητιστικά, τα οποία εσείς τα δένετε με τον πρωτογενή τομέα. Δεν το κάνετε τυχαία και καλά κάνετε, κατά τη γνώμη μου, γιατί τελικώς, αν βγαίνει ένα συμπέρασμα, είναι ότι χώρες που έχουν στοιχειωδώς μία δική τους στρατηγική,
θα πιάσουν πολύ πιο γρήγορα έστω ένα ανεκτό επίπεδο αυτάρκειας, διότι αυτό είναι το κλειδί στις εποχές που ζούμε πια. Τι γίνεται λοιπόν επισητιστικά, ξεκινώντας από κάτι που δεν φαντάζει, δηλαδή έχουμε απαγόρευση εξαγωγών στη Ρωσία λιπασμάτων. Και η Ουγγαρία. Και η Ουγγαρία. Πηγαίνετε μακριά η Ουγγαρία. Ναι, αμμονία γίνεται χαμός, σιτηρά. Ακούω φόσφορο, σιτηρά, το ένα τ' άλλο. Για πείτε μας λίγο εδώ τι έχουμε. Κοιτάξτε εδώ αυτό το πράγμα που γίνεται. Καταρχήν η Ουκρανία είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος προμηθευτής εξοχήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι ο Χίτλερ ήθελε να κατακτήσει, ας πούμε, την Ουκρανία και τη Ρωσία ως και να τους καταστήσει το σιτοβολόνα, για παράδειγμα, της νέας τάξης πραγμάτων αυτή που έχει ονειρευτεί. Δεν είναι τυχαίο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι γίνεται, χώρες όπως εμείς, οι οποίες ουσιαστικά μόνο καταναλώνουμε, δεν παράγουμε, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σύμφωνα με την Ελστάτ, να σας δώσω κάποιες τιμές, ας πούμε οι τιμές του αρνί και το κατσίκι θα αυξηθούν κατά 17,6%. Άρα εμείς θα κάνουμε Πάσχα, προφανώς χωρίς κορονοϊό, αλλά δεν θα μπορούμε να βγούμε έξω. Τι θυμηθήκατε τώρα, το άλλο με τον Τωτό το ξέρετε. Δεν το συζητάει κανείς τον κορονοϊό. Δυστυχώς, έχουμε 45, 50, 52 νεκρού, δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει τώρα. Ξέρετε, εγώ τη διερωτώμουν. Όλοι αυτοί που κάνουν τώρα, ας πούμε, τις ανθρωπιστικές βοήθειες και όλα αυτά, αλήθεια, όλοι αυτοί που πάνε και βοηθάνε τους άλλους ανθρώπους είναι εμβολιασμένοι. Δεν ξέρω. Μάλιστα διπλά. Ή καταλαβαίνετε τώρα που βρισκόμαστε. Ναι. Είναι ένα λαλούμ, δηλαδή δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Ξαφνικά μιλάμε για την Ουκρανία, για την τιμή του αλευριού, την τιμή των σιτηρών, του κρυθαριού, του φινικέλαιου για παράδειγμα, και έχουμε ξεχάσει τώρα την υγειονομική κρίση. Αλλά αυτό, ξέρετε, είναι μια... ήταν μαθηματικός βέβαιο ότι θα συμβεί. Δηλαδή πρώτα μπήκαμε το 20 σε μια υγειονομική κρίση, μετά το 21... βαδίζαμε προς μια ενεργειακή κρίση και το 22 θα πάμε σε μια επισητιστική κρίση επί της ουσίας. Εναλλακτικές αγορές υπάρχουν ή θα είναι πανάκριβες όπως Αργεντινή, Ινδία, που είναι μεγάλοι έτσι παίχτες επίσης παγκοσμίως? Πιστεύω ότι οι εναλλακτικές αγορές θα δείτε και θα υπάρξουν και θα δείτε και μάλιστα. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς χώρες όπως περιφερειακές δυνάμεις, δηλαδή όπως εμείς, που δεν προβλέψαμε να ενισχύσουμε τον πρωτογενή μας τομέα όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύω ότι θα έχουμε σημαντικό πρόβλημα. Γιατί σε κάθε περίπτωση θα εισάγουμε ακριβά. Δεν θα εξάγουμε τίποτα και θα εισάγουμε ακριβά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και εντάξει, μπορώ να σας αναφέρω και νούμερα αν θέλετε. Ναι. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι μέχρι να γίνει αυτό και να κανονικοποιηθεί, αν θέλετε, δηλαδή να μπορέσει να καλυμπραριστεί το όλο αυτό σύστημα, χώρες περιφερειακές όπως εμείς δυστυχώς θα πεινάσουν ή θα υπερχρεωθούν. Οπότε συνδέστε το με αυτό που σας έλεγα πριν, που ότι θα γίνει η εξόριξη των κοιτασμάτων νοτιοανατολικά της Κρήτης. Με ιδρύτες, πέρα από αυτά και με ιδρύτες. Μεθανίου, ναι, σωστά. Δηλαδή θα πάει μία ή άλλη για να καταλάβετε. Πείτε μου λίγα και επισητιστικά το ΓΕΟΤΕ, θυμάμαι σε μια αναλυτική του μελέτη, αλλά και οι αγροτοκτηνοτροφικές οργανώσεις. Είμαι μέλος του ΓΕΟΤΕ, ναι. Ναι, έλεγαν ότι έχουμε υποπροϋποθέσεις, αλλά με στρατηγική μπορούμε να έχουμε πλήρη αυτάρκεια. Και σε χρόνο ντετέ. Είναι εφικτό σήμερα? Όχι. Όχι, σας το λέω καθαρά. Όταν η Ρωσία αυτή τη στιγμή είναι μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές δυνάμεις λιπασμάτων στον κόσμο. Και εσύ για να μπορέσεις να θρέψεις τον κόσμο σου πρέπει να πας, έχεις αναπτύξει μορφές εντατικής γεωργίας, δηλαδή θέλεις λιπάσματα, να κάνεις ένα boosting για να σου αποδώσει όλα αυτά. Εσύ πώς θα το κάνεις αυτό? Και προσέξτε, όλα αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή αυτό για να μπορέσει να αναπτυχθεί θα χρειαστούν να περάσουν 2-3 χρόνια. Αυτό τι θα γίνει εντωμεταξύ? Σας λέω, εμείς απλά θα εισάγουμε ακριβά. Ενδεχομένως να βγουν κάποια δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της αντιμετώπισης αυτής της ρωσο-ουκρανικής κρίσης. Όμως αυτό κάποια στιγμή το χρέος θα σου έρθει στο τέλος της ημέρας και θα σου πει, κύριε, χρωστάς αυτά. Από πού θα τα δώσουμε εμείς? Κάτι θα πρέπει να εκποιήσουμε εμείς. Ο Αναστάσης λέει, κύριε Λύκο μου, δεν είναι, λέει, μόνο τα λιπάσματα, είναι και οι ζωοτροφές που παίρνουν εκρηκτική άνοδο. Ακριβώς. Μα κοιτάξτε, οι ζωοτροφές από τι είναι? Θυμάστε κάποτε που είχε γίνει ολόκληρος πόλεμος σε σχέση με τη σόγια στον Αμαζόνιο, που καίγονταν δάση και υποτίθεται τα καίγανε προκειμένου να καλλιεργήσουν σόγια. Μα τη σόγια τη θέλανε βασικά για ζωοτροφές.
Καταλάβατε. Δηλαδή είναι το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή αν εγώ έχω ακριβή εισαγωγή για παράδειγμα καλαμποκιού, σημαίνει ότι θα μου ακριβίνουν και τα πουλερικά. Να σου το πω και έτσι. Θα ακριβίνουν και τα αυγά. Το αυγό θα γίνει είδος πολυτελείας. Καταλάβατε. Και εκεί θα παιχτεί το νέο έργο. Δηλαδή αυτός που θα έχει γέες, πουλές, και θα μπορεί να καλλιεργεί, θα μπορέσει από την άλλη πλευρά να θρέψει τον κόσμο. Και εκεί πάνω, θα σου το έχω πει σε μια άλλη εκπομπή, θα αρχίσουν να σκάνε και τα προϊόντα in vitro. Δηλαδή αφού θα είναι ακριβώς το βλέπετε, το βλέπετε να έρχεται πιο κοντά πια αυτό. Βέβαια, ήδη εναπτύσσονται βιομηχανίες στην Αμερική. Θα παίρνεις ένα κοτοπουλάκι, θα τρως ένα μπούτι, το οποίο θα έχει φτιαχτεί στο εργαστήριο. Δεν θα είναι ολόκληρο κοτόπουλο, θα τρως ένα ιστό δηλαδή, για να σου το πω και έτσι, το οποίο θα είναι ένα μπουτάκι. Γιατί αυτό θα παράγεται πολύ φθηνότερα, θα μπορεί να θρέψει πολύ περισσότερους και εσύ θα το καταναλώνεις. Άρα το αφήγημα θα είναι για να σωθούν ιδίως υποανάπτυκτες περιοχές από τον υποσυστισμό, Βέβαια, και επειδή δεν θα έχουμε εντατική κτηνοτροφία σημαίνει πολύ διοξίδιο, έκκληση μεγάλων ποσοτήτων διοξιδίου του άνθρακα, άρα θα κάνουμε καλό και στον πλανήτη. Θα βλέπετε πόσο εύκολα κουμπώνουν. Μάλιστα. Γιατί προς τα εκεί πάμε. Στην δεν ουσία... μπορεί να σταθεί άλλο αυτό το σύστημα. Εγώ όμως πιστεύω, από την άλλη πλευρά θέλω να είμαι αισιόδοξος, ότι αυτή τη στιγμή γίνονται τεκτονικές αλλαγές, ενεργογεωστρατηγικές αλλαγές, όπου θα πάμε σε ένα great reset, αλλά από την άλλη πλευρά. Ίσως να δείτε ότι μπορεί να έχουμε και επαναφορά του έθνους κράτους. Από εκεί που μιλάγαμε για παγκοσμιοποίηση, να δείτε ότι μπορεί να έχουμε και επαναφορά του έθνους κράτους. Δηλαδή, κρατικές μονάδες, δυνατές, σπάζοντας διάφορες, αν θέλετε, οργανισμοί, αμυντικοί κτλ. Εντάξει, το ΝΑΤΟ θα παραμείνει και θα ενισχυθεί, αλλά θα δείτε ότι θα αρχίσει να επανήρχεται αυτή η έννοια του έθνους κράτους. Δεν είναι τυχαίες οι κινήσεις της Ουγγαρίας, αν παρατηρήσετε, που είναι μέσα στην Ευρώπη. Όμως, το παίζει λίγο διαφορετικά. Ο Αλέξανδρος λέει καλημέρα κύριε Λυκό. Άρα έστω και τώρα κατά τη γνώμη σας, ποια στρατηγική στον πρωτογενή τομέα θα έπρεπε να ακολουθήσει η πατρίδα μας? Η στρατηγική αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να κρατήσουμε αποθέματα. Πρέπει ήδη να είχαμε εισάγει σιτάρι, κρυφάρι, σε τόνους και να το αποθηκεύουμε. Προκειμένου να μπορέσουμε να το αγοράσουμε σε σχετικά χαμηλές τιμές και εν συνεχεία προκειμένου να μπορέσουμε να τραφούμε. Και από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να δούμε, ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης και όλα αυτά, πώς θα αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας. Δεν μπορεί η χώρα να σταθεί χωρίς ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Άμεσα η χώρα, η Ελλάδα κατεξοχήν αγροτική οικονομία, κατεξοχήν αγροτική χώρα, αυτή τη στιγμή να εισάγουμε λεμόνια από την Αργεντινή. Και όλα αυτά ξέρετε γιατί έγιναν. Έγιναν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την κοινή αγροτική πολιτική που έτσι πρωτοστήθηκε, προκειμένου να εξυπηρετούνται τα ισοζύγια συναλλάγματος, κυρίως των μεγάλων χωρών. Δηλαδή της Γερμανίας κτλ. Ενώ πώς είχε στηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ο βιομηχανικός βοράς θα βοηθάει με τεχνολογία τον Νότο, τον φτωχό Νότο, και ο Νότος θα δίνει αγροτικά προϊόντα. Μα αυτό δεν έγινε. Έχουν καταστραφεί τα πάντα. Άρα αυτό θα το βιώσουμε, θέλουμε δεν θέλουμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αυτοί οι ηγήτορες, αυτές οι πολιτικές δυνάμεις που να εγγυηθούν αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται. Πρέπει δηλαδή να ξαναπιάσουμε από την αρχή το αλφάβητο και να ξεκινήσουμε από το α για να πάμε στο β. Τα ξεχάσαμε όλα αυτά. Μιλάγαμε για το ωμέγα, αλλά εντωμεταξύ δεν ξέραμε τι είναι το α. Εντάξει, κύριε Λυκό, κοντά στις εκλογές όλοι ξανά θα θυμηθούν το στρατηγικό ρόλο του πρωτογενή τομέα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα και τα αυτιά του κόσμου όμως να τα ακούει, χωρίς να βλέπει τίποτα διαχρονικά. Μίλαγα τις προάλλες με έναν αγρότη και μου λέει ότι το λίπασμα από εκεί που το έπαιρνε 15 ευρώ, νομίζω το πεντάκιλο ή το 15 κιλο, δεν θυμάμαι, έχει φτάσει λέει 15 ευρώ. Εγώ μου λέει για να μπορέσω να κινήσω το τρακτέρ και να καλλιεργήσω, θέλω 150 ευρώ τη μέρα. Και έρχεται η κυβέρνηση και μου δίνει, και δεν κάνω αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, και έρχεται η κυβέρνηση και μου δίνει 180 ευρώ το χρόνο. Πώς θα γίνει αυτό, πείτε μου. Θα έχουμε τα τρακτέρ και θα τα βλέπουμε στους κάμπους, ως μουσιακά υλικά. Άρα λέτε ότι το επισητιστικό έρχεται στην πρώτη γραμμή πια. Εννοείται. Λέω, Πάσχα δεν θα έχουμε κορονοϊό από ό,τι φαίνεται, αλλά δεν θα μπορούμε και να βγούμε έξω.
Λοιπόν, πάω σε ερωτήματα. Σας παρακαλώ γρήγορες απαντήσεις από πάρα πολλούς ακροατές. Στο μέτρο που μπορείτε, έτσι. Ο Νίκος λέει: καλημέρα σας. Μια αφελής ερώτηση. Ενδέχεται, λέει, να έχουμε και λήψεις φαρμάκων, επηρεάζεται η εισαγωγή τους από όλη αυτή την κατάσταση? Βεβαίως. Βεβαίως. Γιατί μην ξεχνάτε, όλα αυτά θα επηρεάσουν καταρχήν τις εισαγωγές και εξαγωγές όλων των κρατών. Θα αναταχθούν όλες οι οικονομίες. Εξαρτάται βέβαια από εδώ τι θα έχουμε σοκάρει. Βέβαια, όταν, αν πρόκειται για τα εμβόλια, επειδή εκεί παίζεται άλλο παιχνίδι, θα μπορούμε να έχουμε εμβόλια, να ξέρετε. Μάλιστα. Για όλες τις ασθένειες. Ο κύριος Γιάννης από τις Βρυξέλλες λέει: καλημέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Λύκο, γνωρίζει καλά την ισχυρή της εξάρτηση από την Κίνα, ιδίως από τις σπάνιες γεές, αλλά και από τη Χιλή, την Αυστραλία, τη Ρωσία, από αυτά τα στρατηγικά μέταλλα. Ακριβώς. Την Βραζιλία της. Ακριβώς, λέει, η Ουκρανία έχει ένα πλούσιο κοίτασμα λιθίου, το οποίο επρόκειτο να εκμεταλλευτεί η European Lithium. Αυτό το κοίτασμα βρίσκεται στο Ντονμπάς. Τα έμαθα, λέει, από τον δημοσιογράφο Γκιγιόν Πιτρόν, συγγραφέα του «Ο πόλεμος των σπάνιων μετάλλων». Μια περιοχή ιδιαίτερα περιζήτη από τη Ρωσία αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει βέβαια καμιά προγραμματισμένη ημερομηνία εκμετάλλευση, αλλά είναι ένα κοίτασμα παγκόσμιας κλάσης που θα μπορούσε λίγο πολύ μακροπρόθεσμα συμμετάσχει στην ευρωπαϊκή πολιτική κυριαρχίας αυτού του κρίσιμου πόρου του λιθίου. Και εδώ, λέει, είναι μια εξήγηση για αυτό τον πόλεμο. Μα εγώ θυμάστε στην προηγούμενη εκπομπή που με είχατε φιλοξενήσει πάλι, σας είχα πει σε σχέση με τον ορυκτό πλούτο, σας είχα αναφέρει. Ναι. Τις πρωτιές της Ουκρανίας. Ακριβώς. Σε σχέση με τα μεταλλεύματα, τον ορυκτό πλούτο κτλ. Αυτή τη στιγμή ο Πούτιν πάει να πάρει το καλύτερο κομμάτι. Το φιλέτο. Η Κάρμεν. Θα πάρει το φιλέτο. Είναι ο ίδιος λόγος, όπως βλέπετε, που διάφοροι άλλοι ερίζουν περί της κατοχής της Γρυλανδίας κτλ. Γιατί σωστά, η Γρυλανδία είναι πώς να σου το πω, έχει τα περισσότερα κοιτάσματα, ειδικά υλικών μπαταρίας αλλά και σπάνιων γεών στον κόσμο. Είναι ο ίδιος λόγος που η Κίνα έχει ελέγξει τα 8, αν δεν κάνω λάθος, από τα 14 ορυχεία στο Κονγκό, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό πάντα. Λοιπόν. Από τα 8, από τα 14. Τα τρία τα παρήχαν, παρακαλώ πολύ, αμερικανικές πολυεθνικές. Τα έδωσαν. Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε, καταλαβαίνετε. Εγώ, αυτό είναι το θέμα. Εγώ καταλαβαίνω, χάρη σε εσάς και 2-3 ακόμη που 3 χρόνια τα συζητάτε αυτά. Κύριε Λύκο, λέει εδώ η Κάρμεν, ο πρωτογενής τομέας δεν μειώθηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσόστοση? Πώς να αναπτυχθεί τώρα, λέει? Εννοείται. Μα σας το είπα από την αρχή. Πώς είχε στηθεί η κοινή αγροτική πολιτική πάνω σε αυτό το μοντέλο? Το μοντέλο ποιο ήταν? Ότι ο πλούσιος βοράς θα πουλάει τεχνολογία στο φτωχό νότο και ο νότος θα πουλάει υποτίθεται αγροτικά προϊόντα στον βορρά. Αυτό δεν τηρήθηκε. Γιατί πολύ απλά τη Γερμανία τη συνέφερε, την κάθε Γερμανία δηλαδή, να εισάγει αγροτικά προϊόντα από την Αργεντινή, να εισάγει από την Τινησία, να εισάγει από οπουδήποτε αλλού. Άρα, ουσιαστικά τον υποβαθμίσανε. Δηλαδή, εμείς στην Ελλάδα τι κάναμε? Θυμάστε παλιότερα με τις χωματερές, θυμάστε τι γινόταν παλιότερα με την τιμή στο βαμβάκι κτλ. Τελευταία φορά νομίζω που ενισχύθηκε ο αγροτικός τομέας ήταν επί ΜΟΠ, αν δεν κάνω λάθος. Μεγάλη νίκη τότε του Ανδρέα Παπανδρέου. Κούλης από Θεσσαλονίκη, καλημέρα στον κύριο Λύκο. Κύριε Λύκο, τι θα πρέπει, λέει, να πετύσουμε σύντομα, αν μπορείτε, κύριε Λύκο, τις απαντήσεις, αύριο σαν πολίτες από την όποια κυβέρνηση για την επερχόμενη επιστημιστική κρίση? Αλλά και να έχουμε αντίληψη σε περίπτωση που κάνουν τραγικά λάθη διαχείρισης, όποιοι και αν είναι στα πράγματα. Και επειδή, λέει, αναρωτιέστε, κύριε Σαχίνη, συνεχώς τι έγινε με τον κορονοϊό, μπορείτε, φαντάζομαι, να κάνετε το θέμα με τον κύριο Λύκο και άλλους εκλεκτούς επιστήμονες θα το κάνουμε, κούλι μου. Για πείτε για τα επιστημιστικά, κύριε Λύκο, μια κουβέντα. Τι νομίζετε ότι πρέπει να έχει καθαρό ο πολίτης? Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε μια. Δηλαδή, η κάθε κυβέρνηση αυτή τη στιγμή πρέπει να πυκνώσουν, αν θέλετε, οι πιέσεις ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να γίνει ένα κοινό ταμείο και να δούμε εκεί μετά πώς θα μπορέσουν. Όπα, έπεσε η γραμμή. Νίκο, για κάνε εδώ μια προσπάθεια να ξαναέχουμε τον κύριο Λύκο, γιατί έχω αρκετά ερωτήματα με τα οποία πρέπει να κλείσουμε. Πάμε μια μικρή γεφύρα. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, κύριε Λύκο μου, γιατί τα ερωτήματα είναι βροχή και έπεσε. Έπεσε η γραμμή, τι να κάνω, ίσως τα πράγματα. Ολοκληρώστε αυτό που λέγατε, λοιπόν.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει όλες οι κυβερνήσεις, ειδικά ο Ευρωπαϊκός Νότος, να απαιτήσει ένα ισχυρό ταμείο ανάκαμψης, ένα ισχυρό πακέτο από το οποίο να βγει. Προφανώς θα κοπεί χρήμα. Μιλάμε πια για πληθωριστικούς προϋπολογισμούς. Αυτό μπορεί να μας συμφέρει και όλα σε εμάς υπό την έννοια ότι θα ξεχάσουν και τα ελλείμματα κτλ. Γιατί έχουμε εκτοξευθεί εμείς. Είμαστε η πρώτη χώρα σε ελλείμματα στην Ευρώπη, αναλογικά. Λοιπόν, και πιστεύω ότι πρέπει να πετύσουμε εκεί πέρα προκειμένου να θωρακίσουμε το πρωτογενή μας τον ΕΜΕΑ. Και από εκεί πέρα θα πρέπει σιγά σιγά εμείς να αρχίσουμε να στοκάρουμε. Μάλιστα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Στοκάρισμα. Γιάννης, άσχετο λέει με όλα αυτά που συζητάτε που έχουν ενδιαφέρον και είναι σημαντικά. Πείτε όμως, λέει, κάτι και για τα Rapid που τα πληρώνουμε με 20 ευρώ την εβδομάδα μαζί με όλα τα υπόλοιπα που έχουν πάει πάνω. Ενώ στην ουσία κανείς δεν ασχολείται πλέον. Μπαίνουν όλοι παντού και σχεδόν σε όλη την Ευρώπη έχουν κατεργηθεί τα πιστοποιητικά. Εδώ έχουμε τον Υπουργό Υγείας να μας απειλεί. Αλλά μάλλον περιμένουμε κανένα τουρίστα για να μας αφήσουν μια ώρα και εμάς το προάβλιο. Κοιτάξτε, εδώ είναι θέμα εταιριών. Θα δείτε ότι σιγά σιγά στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ, κάποτε που το Ισραήλ ήταν πρωτοπόρος και δύναμη κτλ., έχουν καταργηθεί τώρα. Σωστά. Γιατί βλέπουν ότι αυτό το πράγμα δεν πάει, δεν πουλάει. Ο Σιμεών. Αλλά τι γίνεται, είναι διάφορες εταιρείες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μην τα πλώνετε, πρέπει να απαντήσετε σε πολλά. Ο Σιμεών, οι λεγόμενες τεχνολογικές πατέντες αλλά και τα λεγόμενα copyright. Τι εξέλιξη έχουμε από εδώ και στο εξής λόγω Ρωσίας? Πιστεύω ότι σε ό,τι αφορά τις τεχνολογικές πατέντες και τα copyrights, ότι αυτοί τα οποία τα έχουν κατοχυρώσει ήδη, γιατί αυτό καταλαβαίνετε συμβαίνει παγκοσμίως, αυτοί θα εξακολουθούν να τα εκμεταλλεύονται. Και απλά οι υπόλοιπες χώρες θα αγοράζουν ακριβά. Μάλιστα. Γιατί πολύ απλά εμείς, ποτέ εδώ, είναι αυτό που το είχα ξαναπεί και στην εκπομπή σας. Ας πω ένα παράδειγμα, εμείς γιατί να μην κατασκευάζουμε PCR τεστ στην Ελλάδα? Δεν έχουμε πανεπιστήμια, έχουμε 120 εργαστήρια. Όχι, εμείς έπρεπε να τα εισάγουμε όμως. Συγκεκριμένα, καταλάβατε. Να το πείτε. Το οποίο δεν το έχουν ακούσει οι τηλεθεατές σας. Αυτή τη στιγμή πόσα rapid test έχουμε κάνει? Πρέπει να είναι γύρω στα 100 εκατομμύρια. Ναι ή όχι? Ναι. Κάπου εκεί πρέπει να είμαστε, ότι βλέπω τον ΕΟΔΗ. Σωστά. Λοιπόν, πού πετιούνται αυτά? Ναι, ναι. Εμείς οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι, πού τα πετάμε αυτά? Χωματερές, χύμα. Α, πού τα πετάμε? Και δεν σας μιλάω για ότι είναι επικίνδυνο ιατρικό απόβλητο. Το πλαστικό, πού το πετάμε? Το πλαστικό. Εμείς που αλλάζουμε τα καλαμάκια. Μια χαρά το λέτε. Λοιπόν, η Ιφηγένεια, παρότι κοντοτοπίτης από τη Βιωτία είμαι εγώ, λέει, όταν τον ακούω τον κύριο Λύκο, με πιάνει ένα ψυχοπλάκωμα. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν στην αναγκαιότητα ύπαρξης θωρακισμένου ζωντανού πρωτογενούς τομέα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά βλέπετε, αυτό συνεπάγεται επανεργοποίηση του εθνικού πολιτιστικού κοιτάρου, το οποίο δεν συνάδει έχει με το. Απόλυτο δίκιο. Έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Μάλιστα. Απόλυτο δίκιο. Προσυπογράφω. Εγώ πιστεύω, λέει, ότι η χθεσινή συνάντηση Ερντογάν Μητσοτάκη δεν είναι ασύνδετη με την αντίστοιχη συνάντηση με το Ισραήλ, να μπει δυναμικά η Τουρκία στον East Med, με πια όζο. Όμως άλλη ώρα αυτό, η Ιφηγένεια. Μα γι' αυτό τον αναγκάσανε να πάει. Καταλάβατε τι έγινε. Και εμείς το μάθαμε από τα τουρκικά μέσα. Τον αναγκάσανε να πάει. Εδώ αναγκάζουν ολόκληρο Ισραήλ να τα βρει με την Τουρκία. Το καταλαβαίνετε. Παναγιώτης, το Ισραήλ να τα βρει με την Τουρκία. Μην επεκτείνεστε, θα με βγάλετε εκτός χρόνου. Προσπαθώ να βάλω. Αυτή ήταν ο Νετανιάχου του East Med. Σωστό. Το ξεχνάμε αυτό. Σωστό αυτό. Παναγιώτης, η Ευρώπη, κύριε Λύκο, έχει δώσει πολλά πεντοχιλιάρα σε ψαράδες για να καταστρέψει τις βάρκες τους. Δεν μπορούμε να φτιάχνουμε ηλεκτρονικές κάρτες πέραν συγκεκριμένου αριθμού layers, γιατί δεσμευόμαστε από συμφωνίες. Παρότι έχουμε εξοπλισμό για να φτιάχνουμε κάρτες υψίστης τεχνολογίας. Δεν ξέρω αν πρόλαβα. Τα λιμάνια μας αγοράζονται από Τούρκους, αν ξέρετε, τα οποία τα έχουμε πάει στο Ταϊπέν. Αυτό συμπληρώστε το, παρακαλώ. Μάλιστα. Η Φωτεινή. Γιατί δεν δίνει εντολή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για έκτακτη κατάσταση να καλλιεργηθεί στάρι στις μεγάλες πεδιάδες όπως στη Θεσσαλία, Σέρες, για εγχώρια παραγωγή και κατανάλωση εσωτερική? Πού είναι ακούστε λίγο. Πού είναι όλη η λαλίστατη πολιτική όλου του πολιτικού φάσματος που διακήρυσαν την κατάργηση στον κάμπο Σιτηρών για να φυτεύουν οι αγρότες ακακίες? Ακριβώς. Γιατί εκεί, σας λέω και πάλι, έχουν δεσμευτεί για να βάλουν φωτοβολταϊκά. Διαλύσαμε τον αγροτικό τομέα. Κανένας δεν το στήριξε. Θυμάστε μια συνάντηση που έγινε με τους αγρότες προάλλες, που τους λένε εσείς τι εισφέρετε, λέει, στην ελληνική οικονομία? Το 2,5% είστε. Αυτό δεν τους είπανε? Ενώ 5 μεγαλοεπιχειρηματίες εισφέρουν πολύ παραπάνω. Ας έρθουν τώρα να φάνε από τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Αυτό έχουμε κάνει, κύριε Σαχίνη. Αυτό έχουμε κάνει. Μάλιστα. Δηλαδή πυροβολήσαμε τα πόδια μας όλο αυτόν τον καιρό. Γιατί μπήκαμε σε έναν ατέρμονο αγώνα κατανάλωσης, το εφήμερο.
Κύριε Λύκο, πρέπει να σας πω ότι είμαι δέκτης βροχής μηνυμάτων για τα όσα λέτε. Λέει, επιτέλους ρε παιδί μου, μια κουβέντα της προκοπής, θα κλείσω με τον Γιάννη. Ακούστε, περίμενε κανείς πριν από 20 χρόνια ότι η Θεσσαλία, θα θύτευε φωτοβολταϊκά. Περιμένει κανείς. Το κιλελέρ, το τιμημένο κιλελέρ, ο Θεσσαλικός κάμπος. Περίμενε, λέει, κορμιά, Μαρίνος Αντίπας. Περίμενε κανείς ότι τα επόμενα 20 χρόνια και τα σκουπίδια θα γίνουν η τροφή στο πιάτο μας? Κύριε Λύκο, πού πάει η ανθρωπότητα, λέει. Πού πάει, σας λέω πού πάει. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο, το συστήνω στους ακροατές σας και στους τηλεθεατές σας. Θέλω να το πείτε αυτό στην επόμενη εκπομπή σας. Λοιπόν, του Άρθουρ Χάξλεϊ. Νομίζω έχει γραφτεί το 36. ο θαυμαστός μας νέος κόσμος. Μάλιστα. Επιδόματα, φάρμακα παντού. Καμία κοινωνική πολιτική και πολίτες αποχαυνομένοι μπροστά από τους δέκτες των τηλεκουτιών, οι οποίοι θα δέχονται αναντήρητα οποιαδήποτε κατάργηση των δικαιωμάτων τους. Εκεί θα πάμε. Και φυσικά έλεγχος γεννήσεων. Κουμπώστε εδώ τι γίνεται με τις εξωσωματικές και τι γίνεται με κάποια φάρμακα τα οποία γνωρίζουμε μεγάλη άνθηση τελευταία. Έλεγχος δηλαδή υπεργενετικότητας και έλεγχος κοινωνιών. Για να μπορέσει να σταθεί αυτός ο πλανήτης. Να τον έχουμε δηλαδή κουμπωμένο σε ένα κουτί. Και παράλληλα, καταλαβαίνετε, θα υπάρχει αυτό που λέμε η επόμενη μέρα, δηλαδή αυτό το metaverse, αν θέλετε, και το ultra humanism, δηλαδή η έννοια του υπερανθρώπου, ο οποίος θα αυτογονιμοποιείται και μόνος του, ο οποίος δεν θα κοινωνικοποιείται και θα τα κάνει όλα από το σπίτι του. Γιατί έτσι δεν θα καταναλώνει και πολλή ενέργεια, δεν θα εκλεί πολύ διοξείδιο του άνθρακα στο περιβάλλον. Μάλιστα. Και παράλληλα θα μπορούμε να ελέγχουμε τις ανάγκες του μέσα από βιομηχανικοποιημένα προϊόντα. Μάλιστα. Και αύριο μεθαύριο. Δηλαδή ότι τα παιδιά μας. Ναι, σωματωθεί αύριο. Τα παιδιά των παιδιών σας. Ναι. Θα βλέπουν κάποτε την αγελαδίτσα ως μουσιακό είδος. Άμα σας πω τώρα ότι πριν 30 χρόνια, όταν ξεκινούσε αυτός ο τηλεοπτικός σταθμός, κύριε Λύκο μου, ήρθε ένα ιαπωνικό κανάλι για συνεργασία. Και το πρώτο που ζήτησε είναι να στήσουμε μία κάμερα σε ένα κοτέτσι για να μαθαίνουν τα παιδιά στην Ιαπωνία. Ακριβώς. Ότι τα αυγό βγαίνει από την κότα και δεν είναι στη σκόνη έτοιμο. Τι θα λέγατε? 30 χρόνια πίσω. Μάλιστα. Εγώ τα βλέπα στο βιολογικό τμήμα που τελείωσα στην Κρήτη. Ειλικρινά σας μιλάω. Δηλαδή από τότε που βγαίναμε, τότε, αν θυμάστε, ήταν με το πείραμα με την τόλη τότε που είχε γίνει μεγάλο σκάλο κτλ. Σωστά. Και με διάφορα εργαστήρια τα οποία θα μπορούν να λειτουργούν χωρίς νομικό έλεγχο ανά τον κόσμο. Και πραγματικά. Δεν τα πίστευα. Όμως σιγά σιγά τα είδα ότι προς τα εκεί πάμε. Και αν τα δείτε, όλα συντείνουνε. Δηλαδή η υγειονομική κρίση, η ενεργειακή κρίση, η επιστημιστική κρίση. Όλα αυτά συντείνουν πού? Στο να περιορίσουν τον άνθρωπο. Αυτή τη στιγμή, κύριε Σαχίν, εγώ πιστεύω ότι λείπει ο πνευματικός κόσμος της χώρας. Λείπει ο πνευματικός κόσμος της χώρας. Διάβαζα κάποτε. Της χώρας, του πλανήτη, θέλετε να πείτε. Που αντιστάθηκε στη Χούντα. Εδώ δεν βλέπω πνευματικούς ανθρώπους. Μάλιστα. Βασίλης Λύκος, λοιπόν, διδάκτορας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχω πάρα πολλά μηνύματα, κύριε Λύκο, σας τα στείλω να τα δείτε. Ευχαριστώ πολύ. Πόσο δίκιο έχει, λέει ο Γιάννης, ο κύριος Λύκος, να τον βγάζετε πιο συχνά. Καλημέρα, κύριε Λύκο, να είστε καλά. Την καλημέρα μου, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.